Πάμε στον Δήμαρχο, τον κύριο Μαλανδράκη. Έχουμε αδυναμία στο Δήμο Πλατανιά. Δήμαρχε, δεν έχεις παράπονο. Την καλησπέρα μας. Κανένα. Και ελπίζουμε και εμείς με τα θέματα μας και τις δράσεις μας να δικαιώνουμε τις ευκαιρίες που δίνεται για να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές σας αλλά και τους συμπολίτες μας στην Κρήτη. Η παράδοση γενικά, συνεχίζεται λοιπόν. Η παράδοση που είναι, όπως αναφέρεται, πάνω από 150 χρόνια. Είμαστε εδώ στην πλατεία των Μουκολιών με τον τοπικό αντιδήμαρχο Γιώργο τον Καλαϊτζάκη που κάνει και καθήκοντα περατέρ για να έχετε μία της πλατείας, στην οποία θα λάβει η χώρα την επόμενη μεγάλη εβδομάδα και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Παρασκευή το παζάρι των Μουκολιών. Ένα παζάρι που ξεκινάει περίπου από τα τέλη του 19ου αιώνα, όλο τον 20ο, και έχουμε φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Σωστά είπατε ότι για δύο χρόνια αυτό το παζάρι δεν είχε πραγματοποιηθεί, για τους λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν έχουμε έρθει και σε συνεννόηση με τους καταστηματάρχες της περιοχής αλλά και με τους ανθρώπους που κάθε χρόνο έρχονται εδώ και έχουν τα προϊόντα τους, το πρωτογενή τομέα αλλά και άλλα πράγματα. Και βέβαια τα μαγαζάκια και τα καφενεδάκια που βλέπετε ίσως τώρα στα πλάνα πέριξ της πλατείας, τα οποία βέβαια σφίζουν από κόσμο γιατί είναι και ένας τόπος συνάντησης. Δεν είναι μόνο να αγοράσεις προϊόντα, δεν είναι μόνο να εφοδιαστείς τα Χριστουγέννων. Είναι μια παράδοση που έρχονται συμπολίτες μας από χώρες ακόμα του εξωτερικού, Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ξέρετε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή κάποιον θα συναντήσουν. Συγγενή του, φίλο του, κάποιον που έχει σχέση με την οικογένειά του. Παλιά άλλωστε εδώ και εξακολουθεί και τώρα είναι και ζώο πανήγυρης. Δηλαδή υπάρχουν και ζώα τα οποία αγοράζονται ζωντανά προκειμένου να τα εκτρέψουν αυτοί που ενδιαφέρονται να τα πάρουν. Και βέβαια ήταν παλιά και ένα τόπο τη συγκεκριμένη περίοδο που συναντιόντουσαν οι άνδρες και οι γυναίκες που δεν είχαν το περιθώριο να έχουν κοινωνικού είδους συναντήσεις όπως υπάρχει σήμερα. Και άρα ήταν και ένα τρόπο τεχνοτισμού σταθερός και θα έλεγα παραδοσιακά χαρακτηρισμένος με εκείνες τις μέρες, τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Ναι. Μεγάλη Παρασκευή λοιπόν, βλέπουμε και τη σχετική αφίσα. Οι δρόμοι της παράδοσης οδηγούν στο παζάρι των Βουκολιών. Και είναι υποχρέωσή σας, Δήμαρχε, είμαι σίγουρος συμφωνείτε και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να συνεχίζετε ήθη, έθιμα και παραδόσεις βέβαια που λάβαμε από τις προηγούμενες γενιές. Όχι όπως το λέτε, είναι και θα το επεκτείνω και λίγο περισσότερο. Διότι δεν είναι μόνο να αποδείξει μια υποχρέωση, είναι να τη διατηρήσει και ζωντανή. Σωστά. Να μην φύνει. Και με το σωστό τρόπο. Οι νεότερες γενιές να γνωρίσουν πράγματα που είναι ταυτισμένα με τον τόπο τους, με τους ανθρώπους τους. Γιατί ένας τόπος έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Δηλαδή, τις οικογένειές μας, τους συγγενείς μας, αυτοί οι οποίοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο άφησαν το αποτύπωμά τους. Άρα, δεν μπορείς απλώς να το περνάς, θα πρέπει να το διατηρείς. Και αν το διατηρείς, πρέπει να το σέβεσαι. Προσπαθούμε λοιπόν να το κάνουμε σωστό αυτό. Και έτσι, φέτος, μετά από δύο χρόνια διακοπής, το παζάρι των Βουκολιών, που είναι γνωστό σε όλη την Κρήτη, θα περιμένει τους επισκέπτες του. Έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα εδώ με τους συναδέλφους μου, προκειμένου και για τα αυτοκίνητα να εξυπηρετηθούν και η διαδρομή να είναι προσπελάσιμη. Κάποια τελευταία έργα πιθανόν φανήκαν και στα πλάνα, λαμβάνουν χώρα έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη Μεγάλη Παρασκευή. Μάλιστα. Στο παζάρι των Βουκολιών, στο Δήμο Πλατανιά. Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Τα πιο ξακουστά παζάρια. Θα χαρούμε πολύ να έρθετε από εδώ πέρα να πιούμε τις κουδιές μας και βέβαια να κάνετε εσείς το ρεπορτάζ. Αντί να το κάνουμε εμείς. Βίκη Παπαδογιαννάκη, συνάδελφο, στα Χανιά θα έρθει σίγουρα. Θα την περιμένουμε με χαρά όπως και εσάς. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Λοιπόν,